Έφηβοι βουλευτές, αρχίζει η συνεδρίαση της Ολομέλειας της 27ης Συνόδου της Βουλής των Εφήβων, της πρώτης Συνόδου της Βουλής των Εφήβων που πραγματοποιείται μετά από 3 χρόνια ζωντανά λόγω των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθήκων εδώ, στην πρωτεύουσα της χώρας, στην Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη χαρά. Στη σημερινή συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, τον οποίον και καλωσορίζουμε. Παρευρίσκεται η πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, κυρία Θάνου Χριστοφίλου Βασιλική. Ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων, κύριος Γιώργος Μιλωνάκης, ο Ειδικός Γραμματέας, κύριος Βασίλειος Μπαγιώκος. Παρευρίσκεται η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινοβουλευτικού Έργου, κυρία Αντιγόνη Περιφάνου, και η προϊσταμένη της Διεύθυνσης του Νομοθετικού Έργου, κυρία Δήμητρα Στάθη. Παρίστανται εκ μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, ο Γενικός Γραμματέας του Ιδρύματος, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριος Ευάνθης Χατζηβασιλείου, η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων, κυρία Σιναρέλη, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υπηρεσιών του Ιδρύματος, κυρία Νεπεκίδου, ο έφορος συλλογής έργων τέχνης της Βουλής, κύριος Κουτσογιάννης, η πρώην πρίτανης του Παντίου Πανεπιστημίου, κυρία Κριάρη. Εκ μέρους της Επιστημονικής Επιτροπής Ιδρύματος παρίσταται, παρακάθητε είναι το σωστό μεταξύ μας, γιατί παρίσταται σημαίνει είναι όρθιος, άρα παρακάθητε, ο πρόεδρος κύριος Κωνσταντίνος Ιφαντής και ο επίκουρος καθηγητής νεότερης και σύγχρονης ελληνικής ιστορίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κύριος Νίκος Αναστασόπουλος. Επίσης παρευρίσκεται η Επιτροπή της Βουλής των Εφήβων, οι κυρίες και κύριοι Αθηνά Βορύση, Αμαλία Δαμοπούλου, Σωτηρία Γρηγοροπούλου, Ιωάννα 13, Κατερίνη Κατσιάνου, Λάμπρος Πόλκας, Αναστασία Γεωργία Ρετσίνη. Ήθελα να κάνω ιδιαίτερη αναφορά και να ευχαριστήσω για την παρουσία ο Επίσκοπος Ανδρούσης, κύριος Κωνσταντίος, ο οποίος εκπροσωπεί το Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο. Ο Θεοφιλέστατος κύριος Κωνσταντίος είναι βοηθός επίσκοπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Επίσης είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Νατσιός, εκπαιδευτικός, πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδος Δημοκρατικό Πατριωτικό Κόμμα Νίκη, και είναι μαζί μας ο αντιπρόεδρος της Βουλής, κύριος Λαμπρούλης, βουλευτής της Λάρισας. Επίσης, εκπροσωπεί την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όπως βλέπω, ο συνάδελφος βουλευτής, κύριος Γιώργος Καραμέρος. Και είναι μαζί μας και ο κύριος Μπιμπίλας, βουλευτής του κόμματος Πλεύση Ελευθερίας. Στην πορεία θα αναφερθούν και άλλοι παράγοντες του κοινοβουλευτικού βίου, οι οποίοι τυχόν θα προσέλθουν. Επιτρέψτε μου, πριν δώσω το λόγο για μια σύντομη παρέμβαση στον Υπουργό Παιδείας, και θα τον δώσω γιατί όλη αυτή η προεργασία της Βουλής των Εφήβων, η οποία γίνεται χάρη σε απόφαση του Προέδρου της Βουλής, Απόστολου Κακλαμάνη, από το 1995-96. Γι' αυτό είμαστε τώρα στην ΚΑΠΑΖΙΤΑ Σύνοδο. Από το 1995-96 ξεκίνησε αυτός ο θεσμός
Στην αρχή μας βοηθούσε πάρα πολύ ο αείμνηστος λογοτέχνης Αντώνης Σαμαράκης. Η συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας είναι αγαστή, διαρκής και παραγωγική. Γι' αυτό το λόγο σήμερα, αμέσως μετά από τη σύντομη δική μου παρέμβαση, θα σας μιλήσει και ο Υπουργός Παιδείας. Εγώ σας καλωσορίζω και σας συγχαίρω για τις εργασίες που κάνατε ίσαμε τώρα και τις οποίες θα παρουσιάσετε στην Ολομέλεια αμέσως μετά τις δικές μας παρεμβάσεις. Το θέμα της Βουλής των Εφήβων διαχρονικά είναι τελικά η εξοικείωση με τη συμμετοχή στα κοινά. Το φετινό θέμα είναι η καταπολέμηση της βίας. Είναι η απάντηση της πολιτισμένης κοινωνίας, η απάντηση των νέων, η απάντηση της εκπαίδευσης στα φαινόμενα της βίας, τα οποία έχουν πολλαπλασιαστεί και τα οποία ως ένα αποκρουστικό πολύπτυχο χτυπάνε δεξιά και αριστερά στα σχολεία, στα σπίτια, στην κοινωνία, στους δρόμους, στον αθλητισμό, στις σχέσεις των φίλων. Και ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τα παιδιά, τους έφηβους βουλευτές, οι οποίοι προετοίμασαν τις εισηγήσεις τις οποίες θα ακούσουμε αμέσως μετά. Η πιο συγκλονιστική παρουσίαση της βίας και της σχέσης της με την κακή πλευρά της ανθρώπινης φύσης έχει γίνει πριν χιλιάδες χρόνια από τον Θουκυδίδη. Ο Θουκυδίδης, περιγράφοντας τις φάσεις του Πελοποννησιακού πολέμου, περιγράφει στον εμφύλιο πόλεμο της Κέρκυρας το 427 π.Χ. τις συνέπειες της αποχαλήνωσης των ανθρώπινων ενστίκτων και της στροφής αυτών των ενστίκτων προς την επικράτηση της βίας. Αυτή η περιγραφή θεωρείται από την παγκόσμια φιλολογική γραμματεία σαν η πιο ψυχολογημένη, η πιο ακριβής, η πιο συγκλονιστική περιγραφή του ανθρώπου ο οποίος αποκτηνώνεται, ο οποίος στρέφεται στη βία για να επιτύχει τους στόχους του όπως κακώς τους έχει προτεραιοποιήσει. Σήμερα η χώρα πλήττεται από τη βία των φυσικών φαινομένων, από την κλιματική κατάρρευση. Πλήττεται όμως και από φαινόμενα βίας που τα είδαμε και ανατριχιάσαμε, γιατί βία και δολοφονία ήταν η συμπεριφορά απέναντι σε ένα νέο άνθρωπο, στον οποίο όχι απλώς δεν επετράπη να επιβιβαστεί σε πλοίο, αλλά αποθήθηκε δολοφονικά από ανθρώπους της διπλανής τελικά πόρτας, οι οποίοι κατέφυγαν σε αυτή την αποκρουστική συμπεριφορά η οποία είχε αυτό το ανίποτο αποτέλεσμα. Περικυκλωμένοι λοιπόν από τη βία, αποφασίσαμε να αντιδράσουμε. Και εσείς, η επόμενη γενιά που θα αναλάβει τα ηνία της χώρας, σήμερα είμαι βέβαιος ότι θα μας δώσετε τη δική σας οπτική στην αντίδραση σε αυτή την περιραίωσα αποχαλινωμένη βία. Ας κάνουμε τώρα μία μικρή αναδρομή στο παρελθόν, σύντομη, που νομίζω θα είναι χρήσιμη, και βεβαίως οφείλω να παραδεχθώ ότι ο Θουκυδίδης είναι πολύ πιο κατασταλαγμένος και πολύ πιο ενδιαφέρον από εμένα. Γι' αυτό θα σας προτρέψω να δώσετε όση προσοχή διαθέτετε. Η μετάφραση στο κείμενο αυτό του Θουκυδίδη που πραγματεύεται τη βία έγινε από έναν σημαντικότατο πολιτικό, από τον Ελευθέριο Βενζέλο, ο οποίος Ελευθέριος Βενζέλος, αφού διπλασίασε την Ελλάδα και έχασε τις εκλογές αμέσως μετά, απεσήρθη στη Γαλλία και εκεί άρχισε
δουλεύοντας από τις 7 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι κάθε μέρα να μεταφράζει το Θουκυδίδη. Ας δούμε λοιπόν από τη μετάφραση του Ελευθερίου Βενζέλου ένα κομμάτι περιγραφής αυτού του αποτρόπαιου φαινομένου. Είμαι βέβαιος ότι το ξέρετε από τα μαθήματα της ιστορίας. Ο Πελοποννησιακός πόλεμος είχε και μία διάσταση εκτός της Σπάρτης και της Αθήνας. Οι πόλεις οι οποίες ήταν σύμμαχοι με την Αθήνα είχαν συνήθως δημοκρατικό καθεστώς. Οι πόλεις που είχαν συμμαχία με τη Σπάρτη είχαν αριστοκρατικό καθεστώς. Και όταν αυτές οι πόλεις απειλούντο από έναν από τους δύο εμπόλεμους, έτρεχε ο άλλος να προστατεύσει το σύμμαχό του. Είχαμε δηλαδή και μικρογραφίες Πελοποννησιακών πολέμων σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος, και στην Κέρκυρα είχαμε ακριβώς μία μικρογραφία του Πελοποννησιακού πολέμου με έναν φρικτό τσακωμό ανάμεσα στους δημοκρατικούς και τους αριστοκρατικούς της Κέρκυρας. Λέει ο Βενζέλος, ολόκληρη την εβδομάδα κατά την οποία ο Ευρυμέδων με τα 60 πλοία του παρέμεινε εκεί. Ο Ευρυμέδων ήταν Αθηναίος στρατηγός που πήγε να υποστηρίξει τους δημοκρατικούς στην Κέρκυρα. Οι Κερκυραίοι εξακολουθούν να φωνεύουν όσους από τους συμπολίτες τους εθεώρουν εχθρούς των. Και μολονότι ισχυρίζονται ότι καταδιώκουν μόνο εκείνους που ήθελαν να καταλύσουν το δημοκρατικό πολίτευμα, πράγματι όμως μερικοί εφωνεύτησαν προς ικανοποίηση προσωπικών παθών και άλλοι οι οποίοι είχαν δανείσει χρήματα εφωνεύτησαν από τους οφειλέτες τους. Ή μπορούσε κανείς να είδει το θάνατο υπό όλες τις μορφές. Καμία από τις φρικαλαιότητες που είναι συνήθεις σε αυτές τις περιστάσεις δεν έλειψε και χειρότερα ακόμη έλαβαν χώρα, διότι οι πατέρες εφώνευαν τα τέκνα και οικέτε απεσπώντο από τους ναούς και εφωνεύοντο. Οι οικέτε έπρεπε να μπουν στους ναούς για να έχουν άσυλο, αλλά ούτε αυτό εσέβοντο. Μερικοί μάλιστα απέθαναν εντός του ναού του Διονύσου, του οποίου εθύρε απεφράχθησαν. Εις τέτοιες υπερβολές ομότητας έφτασε ο Εμφύλιος Παραγμός, ο οποίος εθεωρήθη ακόμη ομότερος της πραγματικότητος, διότι βραδύτερον τουλάχιστον όλο σχεδόν ο ελληνικός κόσμος συνεταράχθη, καθώς ο ανταγωνισμός των αρχηγών, των δημοκρατικών και των ολιγαρχικών στις διάφορες πόλεις αποτέλεσμα είχε, η μεν πρώτη να επικαλούνται τη βοήθεια των Αθηναίων, η δε δεύτερη των Λακεδαιμονίων. Τώρα όμως που και οι δύο αυτές πόλεις ευρίσκονται εις πόλεμον, και η δημοκρατική και η ολιγαρχική των άλλων πόλεων επεδίωκαν βίαιες πολιτικές μεταβολές, έβρισκαν ευκόλως την ευκαιρία να εξασφαλίσουν συγχρόνως τη βοήθεια των συμμάχων. Ένεκα το όντι εμφυλίων σπαραγμών ενέσκυψαν εις τις πόλεις πολλές και μεγάλες συμφορές, οι οποίοι παρουσιάζονται και θα εξακολουθήσουν να παρουσιάζονται πάντοτε, προσέξτε αυτή τη φράση τώρα, εφόσον η ανθρώπινη φύση μένει η ιδία. Στα αρχαία ελληνικά αυτή η συγκλονιστική φράση του Θουκυδίδη είναι «έως αν η αυτή φύση ανθρώπων ή». Ο Θουκυδίδης λέει ότι η βία θα επικρατεί όσο η ανθρώπινη φύση παραμένει ίδια. Είναι τεράστιο στίχημα να καταπολεμήσουμε τη βία, και μόνο ο πολιτισμός την καταπολεμά. Γι' αυτό και αξίζει που το θέμα σας ήταν σήμερα η καταπολέμηση αυτού του φρικτού φαινομένου. Επροτίμων πολύ περισσότερο να αντεκδικηθούν δια κακών το οποίο έπαθαν παρά να προλάβουν το κακόν. Και στην κατάσταση αυτή του εμφύλιου σπαραγμού, λέει ο Θουκυδίδης, άλλαξε και η έννοια των λέξεων. Θυμηθείτε την προπαγάνδα σήμερα που αλλάζει τη σημασία των λέξεων. Προσέξτε πώς άλλαζαν τη σημασία των λέξεων για να δικαιολογήσουν τις φρικτές τους πράξεις. Λέει ο Θουκυδίδης, και κατήντησαν να μεταβάλουν αυθαιρέτως την καθιερωμένη σημασία των λέξεων. Το όντι, η παράλογος τόλμη εθεωρήθη ανδρεία, έτοιμη σε θυσία χάρη των πολιτικών ομοφρόνων, η προνοητική διστακτικότητα εθεωρήθη δειλία, η σοφροσύνη
εθεωρήθη ανανδρία. Η τυφλή παραφορά εκρίθη αρετή. Ενώ η χάριν ασφαλείας περαιτέρω σκέψης εθεωρήθη υπεκφυγή και δειλία. Ο τα πάντα επικρίνων και τους πάντας κακολογών εθεωρείται άξιος εμπιστοσύνης. Ενώ ο μη καταγγέλων τους πάντες εθεωρήθη ύποπτος. Ο στήνων επιτυχή παγίδα εθεωρείται ευφυής, αλλά πολύ περισσότερον ικανός ως φρενόμενος αυτήν. Ενώ εκείνος που φρόντιζε να μην ευρεθεί στην ανάγκη να κάνει ούτε παγίδες ούτε να τις αντιμετωπίσει, εθεωρείται διαλυτής του κόμματος και πανικόβλητος. Με μια λέξη, ο προτρέχον άλλου στην διάπραξη κακού εκρίνεται άξιος επένου, ενώ και ο παρακινών άλλων εις διάπραξη κακού, το οποίον εκείνος δεν είχε διανοηθεί. Και ο ίδιος άλλωστε ο συγγενικός δεσμός θεωρήθηκε λιγότερο στενός του δεσμού μεταξύ των πολιτικών ομοφρόνων, μεταξύ αυτών που ήταν δηλαδή στο ίδιο κόμμα. Είχε υπονομευθεί ακόμη και η αξία του οικογενειακού δεσμού. Αυτή είναι μία εκδοχή της συμπεριφοράς των ανθρώπων όταν αποχαλινώνεται το πάθος και τυφλώνονται οι άνθρωποι και στρέφονται στη βία. Και βεβαίως ο Θουκυδίδης δικαιολογεί αυτή τη συμπεριφορά από το ότι βρισκόταν σε πόλεμο και ο πόλεμος αποχαλινώνει τα χαμηλότερα ένστικτα του ανθρώπου, ιδιαίτερα ο εμφύλιος πόλεμος. Αυτή όμως η περιγραφή πρέπει να μας βάλει σε τεράστιες σκέψεις και πρέπει να καταλάβουμε αυτή την περίφημη φράση ότι άλλαζαν τις έννοιες για να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους. Αυτοί που σήμερα κακοποιούν συμμαθητές τους ή μικρότερα παιδιά, γιατί συνήθως είναι άνανδροι, για να τους πάρουν το κινητό ή για να ανεβάσουν τη σκηνή που κακοποιούν τα παιδιά, θέλουν να πιστεύουν μέσα στην απίστευτη πλάνη τους ότι αυτό είναι ανδρισμός ή παλικαριά ή μαγκιά, ενώ είναι κατάπτωση, ενώ είναι εξευτελισμός του ανθρώπου, ενώ είναι κτηνοδία. Βλέπετε λοιπόν ότι ακόμη και 2.000 χρόνια πριν είχε επισημανθεί η αλλαγή της έννοιας των λέξεων προκειμένου να δικαιολογήσει τερατώδης πράξης. Και για να δείτε και την αξία μιας γλώσσας από την οποία έχουμε κακώς, κατά τη γνώμη μου, απομακρυνθεί, θα σας πω αυτή τη φράση στα αρχαία ελληνικά, αλλά θα την καταλάβετε, είμαι βέβαιος. «Και την ιωθίαν αξίωσιν των ονομάτων εστα έργα μετέβαλον τη δικαιώση». Τη συνηθισμένη έννοια των λέξεων τη μετέβαλαν για να δικαιώσουν τα έργα τους. Και προσέξτε, παιδιά, η έννοια της λέξης στα αρχαία ελληνικά ο Θουκυδίδης την αποκαλεί αξίωση. Γιατί κάθε λέξη, όπως και κάθε άνθρωπος, έχει αξίωση να αποδίδεται σωστά. Η σωστή έννοια της λέξεως αξιώνει να τη σεβόμαστε. Και όταν κάνεις bullying, δεν κάνεις ούτε μαγιά, ούτε παλικαριά. Κάνεις μια εξευτελιστική πράξη, η οποία είναι κατακριτέα και την οποία είμαι βέβαιος στην περιγραφή σας παρακάτω θα ερμηνεύσετε και θα προτείνετε τρόπους αντιμετώπισης. Ασχοληθήκαμε λοιπόν με ένα παλιό φαινόμενο, αλλά ασχοληθήκαμε με φρέσκα και καινούρια μυαλά. Και σας συγχαίρω γι' αυτό και περιμένω με αδημονία αμέσως μετά την παρέμβαση του Υπουργού Παιδείας, που είναι από τους νεότερους πολιτικούς, τις δικές σας απόψεις. Σας έχω μοιράσει ένα βιβλίο. Είναι η Αργό του Θεοτοκά. Ο Θεοτοκάς είναι ένας από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες και στοχαστές της γενιάς του 1930. Αυτό το βιβλίο έχει πρωταγωνιστές μόνο νέους. Γράφτηκε όταν ο Θεοτοκάς ήταν 27 ετών, άρα νέος, και περιγράφει
τον αναβρασμό που υπήρχε στην ελληνική κοινωνία και στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών την περίοδο του Μεσοπολέμου. Την περίοδο δηλαδή μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και πριν τον Δεύτερο, μετά την Μικρασιατική Καταστροφή, όπου η χώρα με πρωτοπόρους τους νέους, τους παππούδες σας, αναζητούσε μια νέα αποστολή, γιατί εξαιτίας της Μικρασιατικής Καταστροφής έπεσε η μεγάλη ιδέα και έπρεπε στη θέση της να χτίσουμε μια άλλη μεγάλη ιδέα. Άρα αυτό το βιβλίο δείχνει μια κοινωνία η οποία αναζητεί το δρόμο της, μια νεολαία η οποία αναζητεί την πορεία της, και είμαι βέβαιος ότι θα δείτε πολλές ομοιότητες με τη σημερινή εποχή. Παρακαλώ, αξίζει τον κόπο να το διαβάσετε. Συμπληρώνω την κατάσταση των παρευρισκομένων. Είναι μαζί μας ο εμπνευστής της Βουλής των Εφήβων, πρώην πρόεδρος της Βουλής, κύριος Απόστολος Κακλαμάνης. Είναι μαζί μας ο κύριος Βρετάκος, νεοεκλεγής βουλευτής Πειραιός της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Παύλος Χριστίδης, νεοεκλεγής βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, εδώ στη νότια περιοχή της Αθήνας. Η κυρία Σιμακοπούλου, βουλευτής της Ελληνικής Λύσης. Η καθηγήτρια κυρία Λινού, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Παναγιώτης Δουδονής, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, νεοεκλογής. Και η κυρία Σπυριδάκη, ομοίως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Και είναι επίσης μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Μαυριάς, πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής και καθηγητής συνταγματικού δικαίου. Κύριε Υπουργέ Παιδείας και Θρησκευμάτων, έχετε το λόγο για μια σύντομη παρέμβαση πριν δώσουμε το λόγο στους έφηβους βουλευτάς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Φίλες και φίλοι, αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές, μέλη της Βουλής των Εφήβων, είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Δεν είναι άλλωστε, τολμώ να πω, και πάρα πολλά τα χρόνια τα οποία με χωρίζουν από την εποχή που θα μπορούσα να βρισκόμουν ανάμεσά σας, αν και έχουν την κακιά συνήθεια διαρκώς να αυξάνονται. Το θέμα με το οποίο καταπιαστήκατε είναι το πώς μπορούμε να αποκλείσουμε τη βία. Και το ανέφερε ήδη και ο Πρόεδρος, η έννοια της σύγκρουσης υπάρχει στη φύση, υπάρχει στην κοινωνία και υπάρχει μέσα και στον ίδιο τον άνθρωπο που αντικρουόμενες δυνάμεις βρίσκονται διαρκώς σε κίνηση. Η βία υπάρχει ανάμεσα στις χώρες και τους πολιτισμούς και τη βλέπουμε να εκδηλώνεται στους πολέμους με καταστροφικά αποτελέσματα. Υπάρχει φραστική βία στο σπίτι, στις σχέσεις, στις πολιτικές αντιπαραθέσεις, στις διεθνείς σχέσεις. Υπάρχει συναισθηματική βία, ο εκφοβισμός, η πρόκληση δυστυχίας με λόγια και με πράξεις και φυσικά υπάρχει φυσική βία. Οι απειλές, ο προπυλακισμός, το ξύλο. Η βία στους δρόμους, ενίοτε στα σχολεία, ενίοτε στο ενδοικογενειακό περιβάλλον. Οι μέρες που ζούμε δυστυχώς παραπέμπουν χαρακτηριστικά στο θέμα. Γιατί τι άλλο μπορεί να σημαίνει το να σπρώχνει κανείς έναν άνθρωπο στη θάλασσα από ένα πλοίο που βρίσκεται εν κινήσει και έπειτα να τον εγκαταλείπει. Ο θάνατος του Αντώνη Καριώτη στο λιμάνι του Πειραιά είναι μια γροθιά στο στομάχι για όλους μας. Και μας υπενθυμίσει το γιατί οφείλουμε σαν κοινωνία να κοιταχτούμε σκληρά στον καθρέφτη και να αντικρίσουμε τον εαυτό μας κατάματα. Μας υπενθυμίζει το γιατί, εκτός από το να κάνουμε το αυτονόητο χρέος μας στη μνήμη ενός νέου ανθρώπου που άδικα χάθηκε, δηλαδή το να αποδώσουμε δικαιοσύνη, κυρίως οφείλουμε το να εξετάσουμε το γιατί αυτό συνέβη. Το ίδιο πρέπει να γίνει και για τη δολοφονία του 29χρονου Μιχάλη Κατσουρή. Το ίδιο πρέπει να γίνει και για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού. Το ίδιο πρέπει να γίνει όταν τα χρώματα δηλαδή μιας ποδοσφαιρικής ομάδας για κάποιους καθίστανται λόγος επαρκής για να χάσει ένας νέος άνθρωπος τη ζωή του. Τι σημαίνουν όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα για εμάς ως κοινωνία? Τι σημαίνουν για το σύστημα εκπαίδευσης και για το πώς αυτό οφείλει να αλλάξει, να βελτιωθεί? Συζητήστε αυτές τις μέρες εκτενώς για όλα αυτά και για το όλο το φαινόμενο της βίας και τις πολλαπλές του πτυχές.
από την έμφυλη βία, τη βία απέναντι στα παιδιά, απέναντι στον άλλο πρόσωπο με άλλο θρήσκευμα, άλλο έθνος, άλλες απόψεις, άλλη ματιά, μέχρι την ψηφιακή βία, τις αναδυόμενες μορφές της, τον κυβερνοεκφοβισμό, που είχατε μια ενδιαφέρουσα ερώτηση, το bullying. Χωρίς περιστροφές, αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε είναι πολλά. Και χωρούν δεκάδες πρόσθετες παρεμβάσεις στην παιδεία, στον αθλητισμό, στις πολιτικές για την οικογένεια και την ισότητα, στην προστασία του πολίτη, στη δικαιοσύνη. Παρεμβάσεις που αφορούν από προγράμματα εθελοντισμού, εκμάθησης τρόπων αντιμετώπισης της βίας, ειδικά των νέων μορφών της, μέχρι αλλαγές στην κρατική λειτουργία και στις πολιτικές του κράτους για την πάταξη του φαινομένου. Παρεμβάσεις που ειδικά θα πω για το Υπουργείο Παιδείας οφείλουν να περιλαμβάνουν περισσότερο την αναβάθμιση της πολιτικής παιδείας στα σχολεία, όσο και την εκπαίδευση στην αντιμετώπιση του κυβερνοεκφοβισμού, σύμφωνα με το πνεύμα των ερωτήσεων αλλά και των εισηγήσεών σας. Επειδή το ανέφερε και ο Πρόεδρος, το διαχρονικό θέμα αφορά τη Βουλή των Εφήβων, αφορά τη συμμετοχή. Νομίζω ότι η λύση κρύβεται ακριβώς εκεί πέρα από την παιδεία, στη συμμετοχή. Δηλαδή, σε μια κοινωνία θεσμών, σε μια χώρα με εύρος στο κοινωνικό κεφάλαιο, που αφοπλίζει τη βία. Καθώς ζούμε σε κοινωνίες και όχι σε μοναχικότητες, υπάρχει η διάσταση της συμμετοχής, η οποία παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και επιδρά στις αλλαγές οι οποίες γίνονται από τη μία εποχή στην άλλη. Αλλαγές χρόνια πίσω που φαινόντουσαν αδιανόητες, μετά, λίγα χρόνια μετά, τις έβλεπε κανείς ως αυτονόητες. Πριν 300 χρόνια ή πριν 200 χρόνια ακόμη, το δουλεμπόριο που είχε στην Αμερική ήταν κάτι το απολύτως αυτονόητο. Σήμερα αυτό είναι κάτι το αδιανόητο. Τα ανθρώπινα δικαιώματα θεμελιώθηκαν δεκαετία με τη δεκαετία, ειδικά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πέρασαν στο χαρτί, στις νομοθεσίες σε όλο τον κόσμο, παρήγαγαν νέες πραγματικότητες, νέο δίκαιο, νέα ποιότητα στην ατομική και τη συλλογική ζωή και μέχρι τότε ήταν αφηρημένες έννοιες, οι οποίες βρισκόντουσαν στη σφαίρα των συζητήσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι αντιλήψεις εξελίσσονται. Δεν εξελίσσονται όμως αυτόματα, εξελίσσονται μέσω της συμμετοχής. Ο κόσμος αλλάζει μέσα από τη συμμετοχή στις εξελίξεις του. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και το πνεύμα ενός ρητού, μιας και ανέφερα πριν το δουλεμπόριο του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, όπου έλεγε ότι το τόξο του ηθικού σύμπαντος είναι μακρύ, αλλά λυγίζει προς τη δικαιοσύνη. Εν τέλει, τα πράγματα δηλαδή βελτιώνονται. Και αυτό πρέπει κανείς να μπορεί να το βλέπει, ειδικά μέσα σε καιρούς ή σε ημέρες, σε συγκυρίες που μπορεί να φαντάζουν ενδεχομένως έως και λίγο περισσότερο σκοτεινές. Ένας μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος, ο Κορνήλιος Καστοριάδης, που ζούσε στο Παρίσι στον 20ο αιώνα, έλεγε ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήταν οι πρώτοι εκείνοι που μέσα από τη φαντασία, μέσα από τη δημοκρατία, μέσα από τη διαλεκτική, μέσα από το στοχασμό, θέσμιζαν την κοινωνία. Το έργο του, η φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας, περιέγραψε πως την κοινωνία τη θεσμίζει, την αλλάζει, τη χτίζει από την αρχή το ίδιο το άτομο, ο πολίτης, μέσα από τη συμμετοχή του στην πόλη, δίπλα σε άλλους πολίτες. Όλα αυτά σημαίνουν ότι έχουμε στα χέρια μας, έχετε στα χέρια σας, τεράστια ισχύ. Έχουμε στα χέρια μας την ισχύ να νικήσουμε κάθε λογής μορφές βίας, εξελίσσοντας την κοινωνία μέσα από τη συμμετοχή, αποφασίζοντας να προτάξουμε το δίκαιο απέναντι στο άδικο. Και η παρουσία σας εδώ, στον κορυφαίο θεσμό της δημοκρατίας, αυτό το μήνυμα ουσιαστικά έχει. Το μήνυμα της συμμετοχής. Την ιδέα ότι μπορούμε να αναθεσμίσουμε την πραγματικότητα στη χώρα μας, στο σπίτι μας, στη δουλειά μας, στη γειτονιά μας, στην πόλη μας, να αναθεσμίσουμε ακόμη και τον ίδιο μας τον εαυτό και να βαδίσουμε μπροστά για να πετύχουμε τις αλλαγές και τα ορόσημα που θέλουμε. Αυτή η μεγάλη δύναμη, αυτή η τεράστια ισχύ είναι στα χέρια μας και είναι στα χέρια σας. Πολλά μπράβο για τη συμμετοχή σας στη Βουλή των Εφήβων και καλή συνέχεια στις εργασίες.